Εν τούτης υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις σε σχέση και περισσότερο με την διεξαγωγή των τεστ και σε εμβολιασμένους, αλλά υπάρχει και το θέμα που πρέπει να γνωρίζουν οι φοιτητές μας για τον εμβολιασμό στα κέντρα walk-in. Θα τα συζητήσουμε μαζί με τον Κωνσταντίνο Αθανασίου, τον Σύμβουλο Επικοινωνίας του Υπουργού Υγείας. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε. Καλό μεσημέρι, Ονούφριε. Καλό μεσημέρι και στους τηλεθεατές σας. Καταρχάς, είναι από σήμερα το rapid test που πρέπει να προσκομίζεται για όσους έχουν λάβει την πρώτη και την δεύτερη δόση του εμβολίου μέχρι εκεί? Λοιπόν, από σήμερα λοιπόν τίθεται σε εφαρμογή το μέτρο για τους εργαζόμενους που θα πρέπει να προσκομίζουν όσα άτομα έχουν ολοκληρώσει το εμβολιαστικό του σχήμα και άτομα τα οποία κατέχουν πιστοποιητικό νόσησης. Θα πρέπει να προσκομίσουν αρνητικό rapid test με διάρκεια 7 ημερών. Και είναι πολύ σημαντικό να διευκρινίσουμε, Ονούφρι, ότι δεν σημαίνει ότι πρέπει όλοι να τρέξουν σήμερα ή να έτρεχαν χθες για να προσκομίσουν σήμερα αρνητική εξέταση. Καθώς δίνεται διάστημα 7 ημερών κάποιος για να προσέλθει σε ένα σημείο δειγματοληψίας. Και θα γίνεται και δωρεάν, όπως γινόταν και μέχρι σήμερα για τους εμβολιασμένους. Για τους δικαιούχους εμβολιασμένους, μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, για να διενεργήσουν την εξέταση ανίχνευσης αντιγών. Ναι. Τώρα, γιατί κρίθηκε αναγκαίο? Είναι ένα επιπλέον μέτρο για να διασφαλίσουμε ότι δεν υπάρχει διασπορά? Είναι ένα επιπλέον μέτρο το οποίο είναι και η εισήγηση των μελών της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής. Βλέπετε ότι η Κύπρος ακολουθεί μια συγκρατημένη, σταθερή, αν θέλετε, έτσι, πορεία στην επιδημιολογική εικόνα και παρακολουθούμε συγκεκριμένα και την αύξηση των ημιούσιων κρουσμάτων αλλά τις εισαγωγές στα κρατικά νοσηλευτήρια. Άρα, αυτό που κρίθηκε ως αναγκαίο είναι να καταγραφεί επιδημιολογική εικόνα. Να δούμε δηλαδή και μέσα στις γιορτές ποια θα είναι η επιδημιολογική εικόνα, τι θα καταγράψουν οι επιδημιολογικοί δείχτες, για να δούμε πού βρίσκεται όσον αφορά η διασπορά της κοινότητας σε ποιο ποσοστό. Και είναι γι' αυτό που ζητάμε την ατομική ευθύνη των πολιτών, έτσι ώστε να διενεργήσουν, να ακολουθήσουν και τις αυστηρές τις τάσεις για self-test εν όψη των εορτών των Χριστουγέννων, αλλά και για τις εβδομαδιαίες εξετάσεις για τους χώρους εργασίας τους. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν θέλει κανείς ούτε να κλείσουν επιχειρήσεις, ούτε να υπάρχουν αυστηρότερα μέτρα. Γι' αυτό με αυτόν τον ήπιο τρόπο θα καταγράψουμε και θα γνωρίσουμε και οι ίδιοι αν είμαστε θετικοί στον ιό και θα μπορούμε να προστατευτούμε καλύτερα για να μην διασπείρουμε αυτόν τον ιό στην κοινότητα και δει τη συγκεκριμένη περίοδο που υπάρχουν και αυξημένα, αν θέλετε, αυξημένο το ενδεχόμενο επιπρόσθετων κρουσμάτων, θετικών δειγμάτων με τη μετάλλαξη όμικρον. Ναι, έχουμε άλλες αναφορές, καινούργιες αναφορές για τη μετάλλαξη όμικρον? Υπάρχουν δεκάδες πιθανά, αν θέλετε, δείγματα με ένδειξη για τη μετάλλαξη όμικρον, όμως δεν μπορεί να υποθεί κάτι επισήμως, γιατί πρέπει να ακολουθήσει να διενεργηθεί εξέταση μέσω αλληλούχησης και την Παρασκευή αναμένουμε να έχουμε τελικά αποτελέσματα. Ναι, διότι έχουν εντοπιστεί κρούσματα της όμικρον και στα κατεχόμενα και από ό,τι φαίνεται δεν είναι από την εισαγωγή από το παράνομο αεροδρόμιο εκεί. Άρα σημαίνει ότι είναι σε εσωτερικό επίπεδο η μετάδοση. Ονούφρε, εμείς από την πρώτη στιγμή ως Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τα άλλα αρμόδια υπουργεία, η κυβέρνηση έλαβε αυστηρά μέτρα στις πύλες εισόδου, στην κοινότητα. Υπάρχει αυστηρός και εντελεχής έλεγχος στην κοινότητα, έτσι ώστε εκεί όπου εντοπίζονται θετικά δείγματα, αυτά να τίθενται σε αυτό περιορισμό, για να μπορούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να περιορίσουμε την διασπορά του ιού στην κοινότητα. Κάτι ναι, αλλά δεν έγινε εισαγωγή από το εξωτερικό, Κωνσταντίνε. Αυτό σημαίνει ότι επειδή τα πρώτα κρούσματα, δεν ξέρω, εντοπίστηκαν εδώ από το ταξίδι που έγινε των μαθητών και εκπαιδευτικών σε σχολείο, σημαίνει ότι έγινε εσωτερικά η μετάδοση εδώ. Η μετάδοση όμως στο συγκεκριμένο περιστατικό, Ονούφριε, μην ξεχνάμε ότι είχε διενεργηθεί πέραν των 500 ατόμων εργαστηριακή εξέταση PCR και εκεί βρέθηκαν απλά ακόμη 3 θετικά δείγματα με τη μετάλλαξη όμικρον. Άρα, με τους αυστηρούς ελέγχους στην Κυπριακή Δημοκρατία, αντιλαμβάνεστε ότι μπορούμε να περιορίσουμε. Και μέχρι στιγμής όλα τα πιθανά, αν θέλετε, κρούσματα με ένδειξη για τη μετάλλαξη όμικρον είναι από τα αεροδρόμια. Ναι. Και εκεί μας δίνεται η ευχέρεια μέσω της εργαστηριακής εξέτασης απευθείας να αναγνωρίζουμε αν ένα δείγμα είναι θετικό και απευθείας να τίθεται σε περιορισμό μέχρι να υπάρχει και επίσημη αλληλούχηση του συγκεκριμένου δείγματος. Πάντως, από ό,τι πληροφορούμαστε, γεμίζει και με περιστατικά COVID το Μακάριο. Έχουν 2 μωράκια στο θάλαμο αρνητικής πίεσης ως κρούσματα, από ό,τι φαίνεται. Είναι γι' αυτό που συνεχώς λέμε ότι χρειάζεται η τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλων σε συνδυασμό με τον εμβολιασμό, αλλά το σημαντικό είναι να ακολουθούμε τις οδηγίες. Αν ακολουθήσουμε αυτά τα μέτρα εν όψη για των εορτών των Χριστουγέννων, αντιλαμβάνεστε ότι όλοι θα προσπαθήσουμε, ο καθένας με το δικό του λιθαράκι, να περιορίσουμε τη διασπορά στην κοινότητα και να μην χρειαστεί να ληφθούν επιπλέον αυστηρότερα μέτρα. Μάλιστα. Πάντοτε όμως
τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής και το Υπουργείο Υγείας έχουν γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας. Ναι. Τι θα ισχύει τώρα για τον εμβολιασμό των φοιτητών που θα επιστρέψουν στην Κύπρο? Και αυτό είναι μέσα στο πλαίσιο των προσπαθειών μας για την εξυπηρέτηση των πολιτών γενικότερα και δι' αυτή την φορά για τους 27 και 28 Δεκεμβρίου σε όλα τα εμβολιαστικά κέντρα ελεύθερης προσέλευσης σε όλες τις επαρχίες θα εξυπηρετηθούν μόνο οι φοιτητές μας που θα φυχθούν στην Κύπρο για να λάβουν την ενισχυτική τους δόση και πρέπει να σημειωθεί ότι κατ' εξαίρεση οι φοιτητές θα μπορούν να εμβολιαστούν μετά την πάροδο 5 μηνών από την ολοκλήρωση του αρχικού τους εμβολιαστικού προγράμματος. Ναι, τώρα. Για τα παιδιά αποφασίστηκε τελικά από τις 7 θα επιστρέψουν στις 10 στα σχολεία και προσκομίζοντας τεστ αρνητικό τελευταίων 48 ώρων. Μάλιστα, και στην απόφαση αυτή περιλαμβάνονται όλοι ανεξαιρέτως ο νούφε, είτε ολοκλήρωσαν το εμβολιαστικό του σχήμα, είτε έλαβαν την τρίτη ενισχυτική δόση. Και αυτό που ζητάμε απλά είναι ένα rapid test πριν μεταβούν στα σχολεία, στην εργασία τους οι καθηγητές και το υπόλοιπο προσωπικό, για να διαπιστωθεί κατά πόσον υπάρχουν θετικά περιστατικά, έτσι ώστε αυτά να περιοριστούν και να μην υπάρχει διασπορά του ιού στις σχολικές μονάδες. Γιατί με νύχια και με δόντια, είδαμε και τις προηγούμενες εβδομάδες, στόχος ήταν να παραμείνουν ανοιχτά τα σχολεία. Άρα δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να υπάρχουν ενεργές αλυσίδες μετάδοσης εντός των σχολικών μονάδων. Ναι, μάλιστα. Κάτι τελευταίο. Γιατί δεν είδαμε το θέμα των εισαγόμενων κρουσμάτων της Όμικρον? Διότι γίνεται εδώ το PCR και διαπιστώνεται ότι είναι κρούσματα, ναι, οδηγούνται σε περιορισμό, σε καραντίνα, αλλά από την άλλη δεν γίνεται προτού ταξιδέψουν, δεν το ζητάμε ως προϋπόθεση, να έχουν αρνητικό τεστ. Εδώ... Όχι. Έλα. Είναι οι προϋποθέσεις του Cyprus Flight Pass. Ναι. Και για να εισέλθει κάποιος στην Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει να έχει 72 ώρων PCR πριν την μετάβασή του στην Κύπρο. Ναι. Υπάρχουν όμως περιστατικά τα οποία εντοπίζονται κατά την έλευσή του στην Κυπριακή Δημοκρατία μέσω της εξέτασης PCR και από εκεί τους δίνονται οδηγίες για Μιλάμε να Μιλάμε για τις 48 ώρες που είναι σαφώς πιο νωρίς, λιγότερες ώρες από το ταξίδι τους, που μπορεί να υποδείξουν ότι δεν θα πρέπει να ταξιδέψουν. Και αντιλαμβάνεστε τον ότι υπάρχουν σχετικά πρωτόκολλα για κατηγορίες χωρών που διαφέρουν, που διαφέρει μια κατηγορία από την άλλη, όπου υπάρχουν εκεί διαφορετικές προϋποθέσεις για να αφηχθεί κάποιος στην Κυπριακή Δημοκρατία. Εμείς όμως διενεργούμε εργαστηριακές εξετάσεις PCR και από εκεί έχουν εντοπιστεί, αν θέλετε, και όλα τα κρούσματα τα οποία έχουν την ένδειξη ως θετικά προς τη μετάλλαξη, προς την παραλλαγή όμικρον. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνε. Ο Νούφρια, και αν μου επιτρέπεις. Ναι. Καταληκτικά να πούμε ότι θα ακολουθήσει και άλλες ενέργειες, προσπάθειες για αύξηση του εμβολιασμού στην κοινότητα. 2, 3, 4 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθούν ραντεβού, θα ανοίξει η πύλη για την διάθεση ραντεβού στα παιδιά ηλικίας 5 με 11 ετών σε όλα τα εμβολιαστικά κέντρα και τις συγκεκριμένες μέρες δεν θα εξυπηρετούνται οι υπόλοιποι πολίτες. Θα εξυπηρετηθούν όσοι είχαν κλείσει το προηγούμενο διάστημα, δηλαδή για αυτές τις ημέρες ραντεβού. Στις 2 Ιανουαρίου να πούμε ότι θα υπάρχει και η συμβολή, σημαντική συμβολή των παιδιάτρων της Παιδιατρικής Εταιρείας για τον εμβολιασμό των παιδιών ηλικίας 5 με 11 ετών. Και καταληκτικά να πούμε ότι αύριο θα είναι και τα εγγένεια της νέας πτέρυγας για post-COVID ασθενείς, όπου η Κύπρος είναι και η δεύτερη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου οι κρατικές υπηρεσίες αναλαμβάνουν την τυχή αποκατάστασης ασθενών που νόσησαν με κορονοϊό. Μάλιστα, και παρουσιάζουν προβλήματα μετά την νοσηλεία τους. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωνσταντίνε. Καλή συνέχεια. Πάμε να μιλήσουμε.